συλλάβανε τον Γιάννη τον Πανδύ. Ποιοι? Οι σιριζικολόγοι. Τον Γιάννη τον Πανδύ. Για όσοι τον γνωρίζουν, δεν θα μιλήσω για τον Γρηγόρη τον Βεργή, γιατί δεν τον γνωρίζω, αλλά γνωρίζω τον Γιάννη τον Πανδύ. Για όσοι τον γνωρίζουν, ο Γιάννης ο Πανδύς είναι ένας ελεύθερος επαγγελματίας. Μία από τις μεγαλύτερες επιχειρήσεις της Κέρκυρας. Σίγουρα όμως αυτή η κυβέρνηση δεν γουστάρει τους επιχειρηματίες. Και δεν γουστάρει τους επιχειρηματίες που παλεύουν για τον τόπο τους. Αυτή η κυβέρνηση είναι η κυβέρνηση που θα μείνει στην ιστορία με το μεγάλο π της προδοσίας. Αυτή η κυβέρνηση εξεφτύλισε το μεγάλο όχι. Και σήμερα συλλάβανε τον Γιάννη τον Πανδύ στη Λευκύμη, που αγωνίζεται γιατί είναι πατριώτης. Και τι είναι πατριώτης? Πατριώτης είναι ένας άνθρωπος που αγωνίζεται για την πατρίδα του. Και η πατρίδα μας ξεκινάει στον τόπο μας, στο σπίτι μας, στο χωριό μας, στην οικογένειά μας. Και να μην έρθουνε οι κυβερνητικοί ή και η αντιπολίτευση, γιατί όλοι οι ίδιοι είναι, δυστυχώς όλοι οι ίδιοι είναι, να μην έρθουν να μας πούν ότι πάντα έτσι γίνεται, δεν τα θέλει κανένας στον κήπο του, το περίφημο NIMBY, never in my backyard. Όχι, αυτό είναι το μεγάλο κόλπο. Το μεγάλο κόλπο όλων. Των κυβερνώντων, των ταγών, των μεγαλοεργολάβων και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, που τώρα και 10 χρόνια καλύπτει το έγκλημα. Η Ευρώπη είναι απλά ένα κλαμπ ανθρώπων που βολεύτηκαν και που μας κάνουν μαύρη τη ζωή. Ό,τι και να λένε. Ό,τι και να λένε. Η Ελλάδα είναι μόνο ομορφιά. Η Ελλάδα είναι ποίηση. Η Ελλάδα είναι ουρανός. Η Ελλάδα είναι θάλασσα. Και όταν δημιουργείς αυτά τα έργα που δημιουργήσαν, την καταστρέφουν. Και όποιος την καταστρέφει δεν την αγαπάει. Και ο Γιάννης ο Πανδύς, μαζί με τον Γρηγόρη τον Βεργή, μαζί με τους άλλους, μαζί με τους Λευκυμιώτες, απλά παλεύαν για να προστατέψουν το περιβάλλον, την υγεία και τα παιδιά τους. Απλά λόγια, απλά πράγματα. Όχι μεγαλοστομίες, μεγαλοκουβέντες. Και τον συλλάβαν για κακουργήματα, για να πάει καλά στη φυλακή, για να είναι σίγουροι οι ταγοί μας ότι δεν θα ενοχληθούν πια από κανέναν και ότι μπορούν να βρωμήσουν αυτόν τον τόπο όπως θέλουν. Ποιοι? Οι σιριζικολόγοι. Οι μεγαλύτεροι ψεύτες και απατεώνες. Σήμερα είμαι... Βγήκα από τα ρούχα μου που λέμε. Βγήκα από τα ρούχα μου. Όλοι μας αγαπάμε αυτή τη χώρα. Παλιά δεν καταλάβαινα γιατί ο πατέρας μου και η μάνα μου εγκατέλειψαν τόσο όμορφα βουνά, τόσο όμορφα λαγκάδια, τέτοια ποτάμια, τέτοιον ουρανό, τέτοια θάλασσα, για να έρθουν να χωθούν στα ανθρωπορυχία του Βελγίου. Δεν το καταλάβαινα. Σήμερα το κατάλαβα. Αν είσαι αγωνιστής, αν αγαπάς τον τόπο σου, η Ελλάδα σε σκοτώνει, όπως έγινε με τις πυρκαγιές. Η Ελλάδα δεν σέβεται τον πολίτη της. Συλλάβανε τον Γιάννη τον Πανδύ. Ποιοι? Αυτοί που δεν έχουν δουλέψει ποτέ στη ζωή τους. Συλλάβανε τον επιχειρηματία που δίνει δουλειές σε 20, 30, 40 άτομα στην Κέρκυρα. Γιατί αυτοί δεν θέλουν τον ελεύθερο επαγγελματία. Και με έναν σβάρο χτυπήσαν δύο τριγώνια. Τον επιχειρηματία και τον πατριώτη. Και δεν εννοώ πατριώτη τον φασίστα, γιατί τώρα θα μας πούνε φασίστες. Γιατί το έχουν εύκολο, το πιπιλίζουν. Είσαι λαϊκιστής, είσαι φασίστας. Ούτε λαϊκιστές είμαστε, ούτε φασίστες είμαστε.
Είμαστε απλοί ανθρώποι που θέλουμε να ζήσουμε όμορφα τη ζωή μας και τη ζωή των παιδιών μας. Αυτό είμαστε και τίποτα άλλο. Αλλά δυστυχώς εσείς είστε ανίκανοι. Δεν ξέρω τι άλλο να πω. Να μην ξεφύγω από τα όρια. Μια κουβέντα μόνο, μια τελευταία για τους αστυνομικούς. Ξέρω πόσο δύσκολο είναι το επάγγελμά σας και το ξέρω πάρα πολύ καλά. Και αν θέλετε μπορούμε να το κουβεντιάσουμε τετατέτ που λέμε εδώ στο Βέλγιο. Γιατί δουλεύω πολύ κοντά σε αστυνομικούς με δύσκολες καταστάσεις. Αυτό που κάνετε όμως στη Λευκύμη, αυτό που κάνατε στο Καρβουνάριο που μας αποκαλέσατε Αλβανούς όταν μας βαράγατε, αυτά δεν είναι μόνο εγκλήματα κατά των πολιτών. Αυτά είναι υπεράσπιση του άδικου. Δεν είστε το κράτος δικαίου. Είστε το χέρι της βαρβαρότητας, της κυβερνητικής βαρβαρότητας. Είστε το χέρι των ανθρώπων που υπογράψαν όλα αυτά που υπογράψαν. Τα μνημόνια, τις προδοσίες, τις μειοδοσίες. Σκεφτείτε το καλά. Κοιτάξτε τι κάνανε οι συνάδελφοί σας στη Ρώμη. Βγάλανε τα κράνη και τα βάλαν κάτω. Δεν δέχτηκαν να χτυπήσουν τα αδέρφια τους. Αυτό είναι επαγγελματισμός. Σας ευχαριστώ.